Ο νομός Χανίων είναι μια περιοχή η οποία στηρίζει έμπρακτα την εθνική οικονομία κατά κεφάλιν πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους νομούς της χώρας. Παράλληλα ταύτα αντιμετωπίζει όπως επισημαίνεται την εγκατάλειψη. Κάτι που αποδείχτηκε στην πρόσφατη θεομηνία η οποία είχε ως αποτέλεσμα τεράστιες καταστροφές στο οδικό και επαρχιακό δίκτυο, περιουσίες φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Όπω επισημαίνει ο διακεκριμένο Χανιώτη καθηγητή φυσικών καταστροφών του Πολυτεχνείου Κρήτη Κώστα Συνολάκη σε άρθρο του στην Εφημερίδα Καθημερινή, δεν φταίει μόνο η καταιγίδα Οκεανή για τι ανυπολόγιστε ζημιέ που υπέστη ο νομό Χανίων. Τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα ανέδειξαν πω είμαστε πανελλαδικά ανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη κρίση, είτε από ακραίο φυσικό φαινόμενο είτε από ανθρωπογενεί παράγοντε. Παράλληλα, ο καθηγητής τονίζει πως το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου στην Κρήτη κατασκευάστηκε πριν την δικτακτορία. Είναι λοιπόν αναμενόμενο πως θα υπήρχαν μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο αφού σχεδιάστηκε για άλλες ανάγκες και άλλα φορτία και μάλλον δεν σχεδιάστηκε για πλημμύρες πέντε Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι υποδομές μας γενικά είναι άθλιες. Δυστυχώ και το λέω αυτό σαν χανιώτη και βλέπετε ότι ε, την εγκατάλειψη που έχουμε ζήσει σχεδόν αμέσω, δηλαδή οι περισσότεροι δρόμοι μα είναι από την εποχή πριν από τη Χούντα. Mm. Ο, ο δρόμο, αυτό που λέμε η εθνική μεταξύ ε, Χανίων και Ηρακλείου δεν έχει αλλάξει πολύ. Είναι το πρόβλημα με τι ε, υποδομέ μα που είναι και πολύ παλιέ και είναι ε, κακοσχεδιασμένε και δεν έχουν αναβαθμιστεί. Δηλαδή, βλέπετε ότι. Ε, σε περιοχές που δεν έχουν γίνει πολλές ανθρώπινες παρεμβάσεις, οι καταστροφές δεν ήταν τόσο, τόσο εκτεταμένες. Εξίσου αναμενόμενο ήταν ότι οι γέφυρες θα κατέρεαν, αφού όπως φαίνεται κανείς δεν είχε ασχοληθεί με την αξιολόγηση της στατικής του επάρκειας. Χτίζοντας λοιπόν τις πόλεις πάνω από ποτάμια, ακολούθησε μια αναπόφευκτη καταπάτηση της φύσης, όπως επικαλείται ο κύριος Συνολάκη. Στη ζωή του, δηλαδή μέσα σε εκατοντάδε και χιλιάδε χρόνια, η κήτη του αλλάζει συνέχεια. Από τη στιγμή που αναπτύσσεται λοιπόν μια πόλη, ουσιαστικά το περιορίζει. Συνήθω αφήνει πολύ περισσότερο χώρο στο ποτάμι από ό,τι έχουμε αφήσει. Και ίσω όταν γεννήθηκαν αυτοί οι σχεδιασμοί να μην υπήρχε η. Ε, Α του δώσουμε τέλο πάντων, ας είμαστε. Ε, να μην είμαστε κοινικοί και να πούμε ότι δεν υπήρχε η τεχνογνωσία. Ουσιαστικά το ποτάμι προσπαθεί να αλλάξει την κήτη του. Θα το κάνει αυτό. Δεν μπορούμε να το, σαν κοινωνία να το, να το αφήσουμε εφόσον έχουμε κάνει αυτή τη χρήση γη στην οποία έχουμε κάνει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να κάνουμε σχεδιασμό και να μην έχουμε αυτές τις πρόχειρες λύσεις τη τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό αισθάνομαι ε, λιγάκι, να σας πω την αλήθεια, προδομένος σαν Χανιώτη, γιατί δεν έχουμε αυτές τις, Δεν έχει γίνει ποτέ ένα πραγματικό χωροτικαξιακό σχέδιο που να το δούμε αυτά τα πράγματα, πού θέλουμε να πάμε τα ποτάμια μας, πόσο φαρδιά πρέπει να είναι. Ο Κώστας Συνολάκης σε μια προσπαθιά του να αφυπνήσει μέσω των γνώσεων του τους πολίτες, κλείνοντας το άρθρο του χαρακτηριστικά αναφέρει. Η επίσημη κατάσταση εκτακτή ανάγκη στην οποία βρίσκεται ο νομός είναι μια ευκαιρία να σκεφτούν οι χανιώτες τι χανιά θέλουν και να απαιτήσουν να προχωρήσει το κράτο άμεσα σε αποζημιώσει για τι καλλιέργειε, σε διανύξεις σύγχρονων δρόμων, σε έργα διπλημμυρική προστασία και ανακύκλωση και σε έργα καθαρισμού και αποκατάσταση των παραλίων με εμπλουτισμό. Μα αξίζουν καλύτερα.